Δύο πολύ γνωστών ηθοποιών, όπου ένας θαμώνας δολοφόνησε με τρεις σφαίρες έναν άλλο, έναν 25χρονο Τούρκο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τον δολοφονημένο άνδρα μέσα από καφετέρια στο Περιστέρι. Κάτοικοι της περιοχής κοιτούν έντρομοι, καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από μια εμψυχρό εκτέλεση. Μπροστά στα μάτια των ίδιων, αλλά και των παιδιών τους. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο με τους άνδρες της ασφάλειας να έχουν ξεκινήσει τις έρευνες. Είχε πάρα πολύ κόσμο, καθόταν άνθρωπος και έπινε καφέ και ξαφνικά σταμάτησε μία μηχανή με δύο άτομα. Κατέβηκε το ένα το άτομο, μπήκε μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, χωρίς καλυμμένο το πρόσωπό του, κυνικός και ψύχρημος, μπήκε από την πόρτα και πυροβόλησε πισόπλατα τρεις φορές το θύμα. Φοβόμουν να μπω μέσα. Και όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει και γινόταν πανικός. Τίποτα, πυροβολισμούς άκουσα εδώ και ήρθα εδώ, αλλά δεν είδα τίποτα και την ώρα. Πυροβολισμούς άκουσα, λέω τι γίνεται εδώ, πυροβολισμοί πέφτουνε. Όλα αυτά την ώρα που τα στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξετάζουν το ενδεχόμενο για στημένο ραντεβού θανάτου σχετικά με τη στιγερή εκτέλεση του κουρδικής καταγωγής άνδρα το απόγευμα της Τετάρτης στην καφετέρια στο Περιστέρι. Το θύμα καθόταν με έναν φίλο του, ο οποίος μετά από τσακωμό που είχαν έφυγε από το κατάστημα και επέστρεψε με ένα άλλο άγνωστο άτομο. Ο τελευταίος ήταν τελικά εκείνος που τον πυροβόλησε στο κεφάλι και στη συνέχεια τον χτύπησε με μανία αρκετές φορές με τη λαβή του όπλου. Το βασικότερο αυτό, γιατί εντάξει, θα ήταν κρίμα να σκοτωθεί και κάποιος άλλος. Τώρα αυτό έγινε εδώ, δεν ξέρω γιατί. Καντήσαμε. Τι καταντήσαμε, Αμερική, Σικάγο, τι καταντήσαμε. Αστυνομία πρέπει εδώ. Αστυνομία και εκεί και εδώ και πιο κάτω. Οι άνδρες του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έχουν στα χέρια τους το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και φαίνεται πως είναι κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη.